Καθαρέσει περιοδία στην Ηλία σήμερα και τις προηγούμενες μέρες. Ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε από τους κατοίκους της Ηλίας εν ώψη των εκλογών? Τι σας λένε και για τη δική σας υποψηφιότητα, αλλά κυρίως και για αυτά τα χρόνια για τον κύριο Φαρμάκη? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα σύντομο χρονικό διάστημα του προεκλογικού αγώνα. Έχω προσπαθήσει να είμαι όσο περισσότερες φορές στην περιοχή εδώ στην Ηλία, γιατί δεν κατάγομαι από εδώ, δεν είμαι από την Ηλία, από την Αχαΐα. Αλλά τα μηνύματα που εισπράττω καθημερινά, είτε από τους συνεργάτες μου, αλλά και εγώ προσωπικά, είναι θετικά. Ο κόσμος θέλει την αλλαγή, ο κόσμος θέλει να αλλάξει αυτό το κατεστημένο το οποίο εδώ και 4 χρόνια έχει δημιουργήσει μια πελατειακή σχέση και σχέση ημετέρων. Εγώ θα έλεγα είναι μια περιφερειακή αρχή των απευθείας αναθέσεων και ένας περιφερειάρχης, ο οποίος είναι γραφειάρχης και όχι περιφερειάρχης, δηλαδή στην περιφέρεια να ακούει και να φουγκράζεται τα προβλήματα του λαού, τα οποία είναι πολλά. Η Ηλία και όλα τα προηγούμενα χρόνια, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι πίσω σε σχέση με άλλες περιοχές. Θα πρέπει αυτό να το αλλάξουμε. Εμείς είμαστε εδώ για να το αλλάξουμε. Δεσμευόμαστε για να το αλλάξουμε. Δεν είναι δέσμευση όλων των προηγούμενων χρόνων που οι συμπολίτες μου και οι συμπολίτες μας, μεταξύ αυτών και εγώ, γιατί και εγώ έχω ακούσει έχω ακούσει υποσχέσεις, όμως είμαστε εδώ να τα αλλάξουμε αυτά. Επιτέλους πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στα και να βάλουμε μια πορεία η οποία θα είναι δημιουργική και αναπτυξιακή για τον τόπο, για τον πρωτογενή τομέα, για τον πολιτισμό μας, για τον τουριστικό χώρο, τομέα όπου η Ηλία έχει σπουδαία αποθέματα, τα οποία πρέπει εμείς να τα αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Εσείς είστε υπέρμαχος της ισόρροπης ανάπτυξης ό,τι αφορά την περιφέρεια. Εννοείται. Ισόρροπη, ισότιμη, λογοδοσία στο λαό και όχι ο λαός να μας βλέπει μετά από 4 χρόνια. Ο λαός πρέπει να ξέρει κάθε εξάμηνο, εγώ θα έλεγα, να γνωρίζει τα πεπραγμένα μας. Έτσι ώστε αν εμείς δεν έχουμε κάνει αυτά που έχουμε πει σε εκείνο το χρονικό διάστημα, ο ίδιος ο λαός να μας κρίνει άμεσα για να μπορούμε να βελτιωθούμε και να βελτιώσουμε το έργο μας προς το καλύτερο. Ο κύριος Φαρμάκης εδώ από την Αμαλιάδα μίλησε για ένα μπαράζ έργων στην Ηλία και στο Δήμο Ήλιδας και γενικότερα. Έκανε λόγο για έργα 100 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη, ο κύριος Καρπέτας, εδώ πάλι στο στούντιο του Ήλιδα Κάμπος, είπε ότι τα περισσότερα έργα είναι βαλτωμένα ή μιλάει για απευθείας αναθέσεις και εστίασε στα αντιπλημμυρικά έργα, που είναι και επίκαιρο το θέμα εν ώψη του χειμώνα, με αφορμή όλα αυτά που συνέβησαν στη Θεσσαλία. Ποια είναι η δική σας άποψη γι' αυτό? Η δική μου άποψη είναι, θα ρωτήσω εγώ, θα κάνω να αντιστρέψω την ερώτηση, αν εσείς είδατε τα 4 χρόνια ένα έργο καινούριο από τον κύριο Φαρμάκη, από την Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη, και αν, πάλι εδώ έρχομαι στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, υπάρχει σχέδιο πρόληψης στην προκειμένη περίπτωση αντιπλημμυρικά και ακόμα και αντιπυρικά. Μην ξεχνάμε ότι πριν από κάποια χρόνια η Ηλία θρηνούσε θύματα και περιουσίες και το φυσικό κάλλος από τις πυρκαγιές που είχαμε. Άρα εννοείται ότι πρέπει να δούμε το θέμα της πρόληψης, δεν το συζητάμε. Αναφερθήκαμε πριν στις αναθέσεις, δεν είμαστε εμείς των απευθείας αναθέσεων των δικών μας παιδιών, των ημετέρων, και να αποκλείουμε τα άλλα, τους άλλους ως αποπαίδια, ισότιμα όπως είπαμε, και βεβαίως να δούμε επιτέλους ένα έργο. Εάν εσείς είδατε κάποιο έργο, να το δω κι εγώ και να το χειροκροτήσω, καινούριο. Το οραματιστήκαμε, να το δούμε. Εδώ είμαστε, να το δούμε. Εμάς μας κατηγορεί ο κύριος Φαρμάκης ότι παρέλαβε έργα οράματα. Εκτός αν βλέπει οράματα ο ίδιος. Είμαστε ένας νέος συνδυασμός, μια νέα παράταξη, κυριολεκτικά. Είμαστε νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε βαρύδια στην πλάτη μας. Έχουμε καθαρό πρόσωπο, καθαρό βλέμμα και τα χέρια μας είναι καθαρά και έτσι καθαρά θέλουμε να τα παραδώσουμε και στο λαό. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι έχουμε όρεξη για δουλειά. Είναι ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο και στους 3 νομούς με από όλες τις τάξεις των συνανθρώπων μας εκπροσώπους μπορεί ο ηλίος πολίτης να επιλέξει όποιον αυτός κρίνει κατάλληλο. Έχουμε και τον αγρότη, έχουμε και τον επιστήμονα, έχουμε και τον ελεύθερο επαγγελματία, έχουμε και ακόμα και τους φοιτητές μας, οι οποίοι βάλανε τα στήθη τους μπροστά, την όρεξή τους για να προσφέρουν στην κοινωνία μας. Και ξαναλέω κάτι το οποίο το έχω πει. Κανένας δεν γεννήθηκε περιφερειάρχης, κανένας δεν γεννήθηκε αντιπεριφερειάρχης ή υπουργός. Δόξα τω Θεώ, μπορούμε, αρκεί να υπάρχει θέληση, να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Για την Ηλία και για τη δική Ελλάδα γενικότερα.